pod.gr. Ο εκτελεστικός διευθυντής της στέγης του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, Χρήστος Καράς, μίλησε στο κτήμα Γεροβασιλείου για τη βαθιά και αμφίδρομη σχέση μεταξύ πολιτισμού και βιωσιμότητας. Ο Χρήστος Καράς γεννήθηκε στο Λονδίνο, σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και στη συνέχεια πήρε το διδακτορικό του από τη Σορβόνη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν την αισθητική της σύγχρονης ηχητικής τέχνης, τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών στην πολιτιστική παραγωγή, το ρόλο της τέχνης σε ευρύτερα δίκτυα και πεδία, την πολιτική της πολιτιστικής παραγωγής και κατανάλωσης και τις στρατηγικές βιωσιμότητας. Από το 2000 και μετά εργάζεται στον πολιτιστικό τομέα. Καλησπέρα. Ομολογώ ότι μου συμβαίνει συχνά το τελευταίο διάστημα να κάνω παρουσιάσεις δημόσιο, μάλλον πιο συχνά από ό,τι θα έπρεπε, αλλά αυτή τη φορά έχω πραγματικό τρακ, διότι είναι πάρα πολλοί φίλοι, αγαπητοί άνθρωποι και από το παρελθόν και από το παρόν και αισθάνομαι μια ιδιαίτερη φόρτιση. Θα ήθελα να καταρχάς να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη, τη Σόνια, όλη την οικογένεια Γεροβασιλείου για την πρόσκληση, η οποία ήταν να γίνει πριν από 2 χρόνια αυτή η παρουσίαση, αλλά ξέρουμε τι έγινε στο μεταξύ. Τη Μαγδαληνή για την διοργάνωση και όλους εσάς βεβαίως που είσαστε εδώ. Με τον Βαγγέλη πράγματι μας συνδέει μια παλιά φιλία και παλιά συνεργασία στο αγροτουριστικό project κάποια χιλιόμετρα προς τα εκεί, το οποίο όντως ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές και δύσκολες στιγμές, αλλά εκεί γνώρισα έναν άνθρωπο με τεράστια αφοσίωση, με τεράστια γνώση και πάθος για αυτό που κάνει και με πάρα πολύ μεγάλη δοτικότητα. Δηλαδή, εγώ ό,τι ξέρω για το κρασί, που δεν είναι πολλά, τα έμαθα εννοείται από τον Βαγγέλη. Την σημερινή παρουσίαση θα ήθελα και με την άδεια του Βαγγέλη να την αφιερώσω στον αδελφό μου Κώστα, ο οποίος πολλοί από εσάς ίσως ξέρετε ότι έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου 2 μήνες τώρα. Όχι επειδή η παρουσίαση καθ' αυτή έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, αλλά επειδή ο Κώστας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με πραγματικά σπάνια, θα έλεγα τόλμη και επιμονή, κατάφερε να συνδυάσει τις έννοιες της βιωσιμότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτισμού γενικότερα, σε μια εποχή που αυτές οι έννοιες δεν ήταν ακόμα τόσο προφανής όσο είναι σήμερα. Μιλάω δηλαδή ήδη από τη δεκαετία του 70. Και ο οποίος ανέπτυξε μια δράση γύρω από την βιωσιμότητα και γύρω από τον πολιτισμό που ακόμα και σήμερα συνεχίζει και θα συνεχίζει χάρη βεβαίως και στην πορεία της ελληνικής εταιρείας. Και σκέφτομαι κάποιες δράσεις όπως τα μονοπάτια πολιτισμού. Και το μονοπάτι είναι που να ξεκινήσουμε και έτσι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ένα μονοπάτι πώς συνδέεται με τον πολιτισμό. Τι είναι τελικά ο πολιτισμός, αν μπορεί να περιέχει από μονοπάτια μέχρι θέατρα, από βιντεοπαιχνίδια μέχρι συναυλίες. Τι πράγμα είναι αυτό. Ο Raymond Williams, πριν από αρκετά χρόνια τώρα, όταν συζητούσε την προέλευση και τη χρήση της λέξης πολιτισμός, ανέλυε μεταξύ άλλων 2 έννοιες που μπορούμε να πάρουμε σαν σημείο εκκίνησης. Το ένα είναι ο πολιτισμός ως ιδιαίτερος τρόπος ζωής και το δεύτερο ο πολιτισμός ως τα έργα και οι πρακτικές της πνευματικής και ιδιαίτερα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Τώρα, ο πολιτισμός με την πρώτη έννοια, ο τρόπος ζωής, μπορεί όντως να είναι κάτι σαν μια κοινωνική κόλλα, όπως διαβάζουμε πολύ συχνά στις έρευνες. Και αυτή η έννοια μπορεί να διέπει και ακόμα και πολιτικές. Βλέπουμε στην Ευρώπη υπάρχει μια πολιτική για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Αλλά
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι η κοινωνική κόλλα, και έχουμε ανθρώπους εδώ που ξέρουν καλά από κόλλα, όταν χρησιμοποιείται καλά είναι αόρατη. Οπότε το πρόβλημα είναι πώς θα κάνουμε ορατό αυτό το πράγμα το οποίο είναι παντού. Ωστόσο, ακόμα και με αυτήν την γενική έννοια έχει σημασία. Δηλαδή, ας δούμε τώρα μια έρευνα που γίνεται τακτικά, το Eurobarometer, το τελευταίο που έγινε το χειμώνα 21-22, ανέδειξε στο ερώτημα, κατά τη γνώμη σας, ποιο από τα παρακάτω θέματα είναι εκείνο που δημιουργεί περισσότερο το αίσθημα της κοινότητας μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πολιτισμός αναφέρεται ως πιο σημαντικό στοιχείο ευρωπαϊκής ταυτότητας με 24%, πάνω από την οικονομία με 23% ή την αλληλεγγύη με 19%. Άρα έχουμε εδώ κάτι το οποίο έχει μια μεγάλη σημασία, και βεβαίως πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι ο πολιτισμός, έστω έτσι με την ενιαία έννοια, βεβαίως δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Είναι ούτως ή άλλως ένα πεδίο ανταγωνισμών και ιδεών αντίθετων και ούτω καθεξής. Άρα ο πολιτισμός ήδη και σε αυτό το κομμάτι διαφοροποιείται. Για τους σκοπούς της χάρτης όμως της πολιτικής, και εγώ θα ήθελα να μιλήσω σήμερα λίγο περισσότερο για τις πολιτικές του πολιτισμού σε σχέση με τις πολιτικές της βιωσιμότητας, και να προσπαθήσω να συνδέσω αυτά τα δύο, δίνοντας και στο τέλος και κάποια παραδείγματα που βλέπω σαν τάσεις στη σημερινή εποχή. Για τους σκοπούς αυτούς, λοιπόν, χρειαζόμαστε κάτι σαν το δεύτερο ορισμό του Williams. Δηλαδή, μια μορφή που ανταποκρίνεται βεβαίως στο σημερινό πλαίσιο, που ο τομέας του πολιτισμού είναι πολύ ευρύτερος από την τέχνη. Και πράγματι πρέπει να εξειδικεύσουμε αυτό που έγραφε για τα έργα και τις πρακτικές, γιατί αυτές οι πρακτικές είναι που θα μας δώσουν την κατανόηση της δυναμικής του τομέα. Ένας τομέας ο οποίος είναι σαν ένας πολύ σύνθετος μηχανισμός που παίζει ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο γενικότερα στη ζωή μας, μερικές φορές χωρίς ίσως καν να το κατανοούμε. Στο επίπεδο της κοινωνικοποίησης, σε πολύ μεγάλα επίπεδα κοινωνικοποίησή μας γίνεται μέσα από διάφορες μορφές πολιτιστικής πραγματικότητας, στην απόκτηση δεξιοτήτων, και θα έλεγα ότι για παράδειγμα η δεξιότητα της δημιουργικής σκέψης που είναι στο κέντρο του πολιτισμού θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να είναι πολύ πιο βαθιά μέσα και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, και βεβαίως η διαμόρφωση του επικειμένου. Όλοι μας το τι είμαστε σε κάποιο βαθμό διαμορφώνεται μέσα από τα στοιχεία του πολιτισμού τα οποία έχουμε αφομοιώσει, έχουμε επιλέξει ή έχουμε υποβληθεί σε αυτά. Έχει αυτές τις λειτουργίες, αλλά είναι και ένας μηχανισμός διακυβέρνησης που έχει κανονιστικά και θεσμικά πλαίσια, πολιτικές, υποδομές, διαδικασίες που διαμορφώνουν τόσο τον ιδιωτικό όσο τον δημόσιο χώρο. Άρα βλέπουμε ήδη είναι κάτι το οποίο είναι ταυτόχρονα πολύ διάχυτο αλλά και πολύ τεχνικό και συγκεκριμένο. Και με μεγάλη δυσκολία εν τέλει να ορίσεις ποια είναι τα κομμάτια που συνθέτουν τον πολιτισμό. Παίρνω αυτή τη στιγμή σαν βασικό πλαίσιο τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το 2012 χρησιμοποιείται, όπου ο τομέας του πολιτισμού, σαν τομέας της οικονομίας κατά κάποιο τρόπο, περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική, τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες, την καλλιτεχνική χειροτεχνία, τα οπτικοακουστικά μέσα, όπως κινηματόγραφα, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια και πολλή μέσα, πολιτιστική κληρονομιά, σχεδιασμός, το design με το σχεδιασμό μόδας, τα φεστιβάλ, τη μουσική, παραστατικές και εικαστικές τέχνες, εκδόσεις και ραδιόφωνα. Άλλες περιοχές εκτός Ευρώπης, για παράδειγμα, μπορεί να συμπεριλαμβάνουν και τη γαστρονομία στο τομέα του πολιτισμού ή την αυτόχθονη κληρονομιά. Άρα βλέπουμε ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ευρύ πράγμα, και τονίζω ότι αυτός είναι ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε άλλες περιοχές του κόσμου έχουμε άλλους ορισμούς το τι περιλαμβάνει. Το ίδιο ισχύει και για τις στατιστικές, γιατί προφανώς οι στατιστικές είναι πολύ ουσιαστικό πράγμα για να καταλάβουμε για το τι μιλάμε και πώς θα συνδέσουμε την πολιτιστική δράση με άλλες διαστάσεις της οικονομίας και της κοινωνίας. Και εδώ δεν υπάρχει ένα συμφωνημένο παγκόσμια σύστημα στατιστικών για τον πολιτισμό, κάτι που δυσχεραίνει πάρα πολύ.
Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και από τη UNESCO και από, από το Συμβούλιο Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και βεβαίως από τη Eurostat, αλλά διαφορές παραμένουν και πολλές φορές αυτές αντικατοπτρίζουν, δηλαδή το πώς χειριζόμαστε τις στατιστικές του πολιτισμού, για ποιον λόγο θέλουμε τις στατιστικές. Μετράμε, για παράδειγμα, την προστιθέμενη αξία που παράγεται, μετράμε τις θέσεις εργασίας, αν μετράμε θέσεις εργασίας, τις μετράμε ανακλάδο ή ένα ειδικότητα, για παράδειγμα. Μετράμε το διεθνές εμπόριο πολιτιστικών και δημιουργικών προϊόντων, μετράμε την πολιτιστική κατανάλωση των οικοκυριών. Όλα αυτά έχουν διάφορες ενότητες στατιστικών που χρησιμοποιούμε. Και τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης, μιλώντας για την εργασία στο πολιτιστικό τομέα, ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις σχετικά με τη μέτρηση των θέσεων εργασίας και του εισοδήματος από άτυπες, δευτερεύουσες, μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης που επηρεάζουν γενικότερα την κατανόησή μας για τον πολιτισμό. Και τέλος, έχουμε βεβαίως το πολύ σημαντικό κομμάτι της συμμετοχής και της κατανάλωσης του πολιτισμού, που εδώ έχουμε πάλι ένα ευρύ φάσμα τρόπο να κατανοήσουμε τι σημαίνει κατανάλωση και τι σημαίνει συμμετοχή. Μια συμμετοχή και μια κατανάλωση που ορισμένοι έχουν ονομάσει πολυτροπική, multimodal, διότι υπάρχει συμμετοχή σε διάφορους χώρους, εκτός σπιτιού, στο σπίτι, μέσα, προσωπική δημιουργία, παράσταση σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και βεβαίως αυξανόμενη συμμετοχή μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, που έχουν έρθει βεβαίως να αλλάξουν, να ταράξουν τα νερά πάρα πολύ, γιατί πλέον έχουμε και τα smartphone μας, που είναι ουσιαστικά ο κυριότερος πλέον διάβλος κατανάλωσης πολιτιστικού περιεχομένου, μαζί με όλα τα άλλα πράγματα που καταναλώνουμε εκεί. Και μέσα και από αυτές τις ψηφιακές, αυτή τη σύγκληση, την τεχνολογική που επηρεάζει την κατανάλωση του πολιτισμού, έχουμε βεβαίως και μια άλλη αμφίδρομη σχέση μεταξύ κατανάλωσης και άτυπης ενδεχομένως παραγωγής. Ο Λόρανς Λέσικ, ένας σημαντικός θεωρητικός των μέσων και που έχει ασχοληθεί και με τις νομικές διαστάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων, έχει μια πολύ ωραία ας πούμε, διάκριση μεταξύ μια κουλτούρα που είναι read-only, δηλαδή που είναι μονόδρομος, ο καταναλωτής παίρνει μόνο το πολιτιστικό περιεχόμενο, και μια κουλτούρα που την ονομάζει read-write, παίρνοντας βεβαίως τη λειτουργία των υπολογιστών, που και παίρνεις αλλά και εγγράφεσαι μέσα στο πολιτιστικό γίνεσθε. Με λίγα λόγια, για το ξεκίνημα, ένας τομέας ετερόκλητος, δύσκολος να ορίσεις, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη διείσδυση και διασύνδεση με πάρα πολλά επίπεδα της ζωής μας. Μέσα σε αυτό, βεβαίως, έχουμε και τις πολιτικές του πολιτισμού. Και πολιτικές, βεβαίως, πάντα υπήρχαν, ακόμα και όταν τις λέγαμε έτσι. Πάντα ο πολιτισμός ήταν πεδίο άσκησης εξουσίας και, βεβαίως, πάντα επίσης πεδίο αντίστασης στην εξουσία. Το πλαίσιο αλλάζει βεβαίως αρκετά ριζικά στις αρχές του 20ου αιώνα με την ανάπτυξη της πρώιμης πολιτιστικής βιομηχανίας και την ένταξη πολλών άλλων στρωμάτων μέσα σε μια πολιτιστική κατανάλωση που πριν δεν υπήρχε, κάτι που εκμεταλλευτήκανε κατά κόρον τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στο Μεσοπόλεμο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά ακόμα και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πτώση του φασισμού, βλέπουμε το πώς ο πολιτισμός χρησιμοποιήθηκε. Για παράδειγμα, η CIA στη Γερμανία ενίσχυσε πολύ σοβαρά πολύ πρωτοποριακούς θεσμούς σύγχρονης τέχνης, όπως το Φεστιβάλ Μουσικής της Darmstadt ή η ντοκουμέντα που όλοι ξέρουμε, έτυχαν υποστήριξη από την CIA προκειμένου να αποναζιστικοποιηθεί ο πολιτισμός στη Γερμανία και να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος έλξης και σύνδεσης μιας τότε ακόμα υπό ημικατοχής Γερμανίας με ό,τι πιο προηγμένο θεωρείται ότι είχε η Δύση να προσφέρει.
Γενικότερα, η μεταπολεμική πολιτιστική πολιτική αρχίζει σταδιακά να γίνεται ουσιαστικό εργαλείο στη διαμόρφωση των νέων κοινωνιών στις πλούσιες χώρες. Το Arts Council στην Μεγάλη Βρετανία, που ιδρύθηκε το 1946 με κύριο εμπνευστή τον ίδιο τον John Maynard Keynes, για παράδειγμα, και το 1959 που ιδρύεται στη Γαλλία το Υπουργείο Πολιτισμού με πρώτο υπουργό τον André Malraux. Αυτά τα αναφέρω συγκεκριμένα για αυτά τα δύο μοντέλα. Το βρετανικό μοντέλο με μια κάπως εξ αποστάσεως διαχείριση μέσω ενδιάμεσων φορέων του πολιτισμού, και το γαλλικό μοντέλο που είναι συγκεντρωτικό, ήταν για πολλά χρόνια τα κυρίαρχα μοντέλα διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών πολιτικών. Πάρα πολύ σχηματικά, για να φτάσω σιγά σιγά και στο θέμα της βιωσιμότητας, βλέπουμε λοιπόν μεταπολεμικά κάποιες φάσεις γενικότερο όπου η κατανόηση του ρόλου του πολιτισμού σιγά σιγά αλλάζει. Όπως είπα στην αρχή, μεταπολεμικά έχουμε μια πρόθεση της καλλιτεχνικής αριστείας, των καλών τεχνών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, και κυρίως ο στόχος είναι η διευρυμένη πρόσβαση σε αυτές από την κοινωνία, με προβλήματα ότι αυτή η διεύρυνση παραμένει ούτως ή άλλως ελλιπής και ότι είναι κατά βάση ρητιστική, διότι δεν βάζει μέσα στον τομέα του πολιτισμού την αναπτυσσόμενη ραγδαία pop κουλτούρα, που όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό όχημα πολιτιστικών ιδεών. Περνάμε από αυτή την πρώτη φάση σε μια τάση αποκέντρωσης γεωγραφικής και καλλιτεχνικής, με νέα ζητήματα περιφερειακών και τοπικών δομών διαχείρισης του πολιτισμού, διαφοροποίηση των μορφών τεχνών προκειμένου να έχουν κάποια σχέση με αυτές τις τοπικότητες, και την ανάγκη ανάπτυξης νέων μοντέλων εμπλοκής του κοινού, και αρχίζει μια συζήτηση εκεί για την σχέση ακριβώς μιας top-down πολιτιστικής παραγωγής σε σχέση με μια πιο bottom-up συμμετοχική σχέση με το πολιτισμό. Μια τρίτη φάση προς το τέλος δεκαετίας του 80 και κυρίως δεκαετίας του 90 βλέπουμε να επικεντρωνόμαστε στην αξιοποίηση της οικονομικής και βιομηχανικής δυναμικής της πολιτιστικής παραγωγής. Αναπτυξιακός ρόλος του πολιτιστικού τομέα, με όλη την ιδέα του spillover, δηλαδή πώς ο αμυγός πολιτιστικός τομέας μπορεί να επηρεάσει θετικά άλλους τομείς της οικονομίας. Βλέπουμε αυτό αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και στην Αυστραλία, για παράδειγμα, και μια πολύ στενότερη σύνδεση με την πολιτιστική βιομηχανία. Οι πολιτικές συνδέονται με κοινωνικές, αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές πολιτικές και τη στρατηγική αστική ανάπτυξη. Και έχουμε και τις πρώτες μεθοδολογίες αξιολόγησης της πολιτιστικής πολιτικής, δηλαδή αρχίζει να πρέπει να δικαιολογεί ο τομέας του πολιτισμού το γιατί να υποστηριχθεί, γιατί να παίρνει πόρους και να μην αφήνεται, όπως προτείνεται και στην Αγγλία επί Thatcher, για παράδειγμα, στις λογικές της αγοράς. Και ερχόμαστε σιγά σιγά πιο κοντά στο σήμερα, με τις δημιουργικές βιομηχανίες και την δημιουργική οικονομία να θεωρούνται ως βασικό χαρακτηριστικό των οικονομιών βασισμένες στις γνώσεις, τα knowledge-based economies, στο οποίο η Ευρώπη, το μοντέλο ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, είναι ακριβώς αυτό. Και όπου ο πολιτισμός και πλέον οι πολιτιστικές βιομηχανίες μαζί σε έναν αστηρισμό υποτομέων παίζουν ένα κυρίαρχο ρόλο. Σήμερα η συζήτηση επικεντρώνεται και πάλι στα ζητήματα αξίας που παράγει ο πολιτισμός και σε μια προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης του τομέα στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, και στο πώς μπορούν να γίνουν κατανοητές μέσα από ποιες μετρικές οι αξίες του πολιτισμού στους τομείς αυτούς. Έτσι, πολύ πάλι περιληπτικά, γιατί είναι τεράστια αυτά τα θέματα αυτά, να δούμε έτσι λίγο τρία επίπεδα. Ένα παγκόσμιο με την UNESCO, που βεβαίως είναι ένας οργανισμός που καθορίζει στρατηγικές σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες βεβαίως δεν είναι υποχρεωτικές για τις κυβερνήσεις, αλλά έχουν βεβαίως μια επίδραση στο πώς σχεδιάζουν τις πολιτικές, που προτείνει σε μια πρόσφατη έκθεση του 2022, πολύ πρόσφατη, του Φεβρουαρίου, τέσσερις βασικούς πυλώνες πολιτικών. Τις εθνικές πολιτικές που στηρίζουν τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διανομή και την πρόσβαση σε ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, δηλαδή μια πολυφωνία του πολιτισμού και μια διαφάνεια και συμμετοχικότητα στη διακυβέρνηση του πολιτισμού.
μια διευκόλυνση της ίσης πρόσβασης, ανοιχτότητας και ισορροπίας και την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτιστικών αγαθών και καλλιτεχνών, κάτι που ξεχνάμε στην Ευρώπη πόσο δύσκολο είναι τελικά. Η συμπληρωματικότητα των οικονομικών και πολιτιστικών πτυχών της βιώσιμης ανάπτυξης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και βεβαίως τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδης ελευθερίας της έκφρασης. Και ας θυμηθούμε βεβαίως πως και για τη βιώσιμη ανάπτυξη τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το βασικό υπόστρωμα στο οποίο έχουν αναπτυχθεί. Πολύ ενδιαφέρον ήταν πέρυσι στη συνάντηση του G20, για να περιορίσουμε λίγο τώρα το πεδίο, που ο πολιτισμός είχε μια για πρώτη φορά πολύ πολύ έντονη θέση και συζητήθηκε σε μεγάλο βάθος ο ρόλος των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών σε μια προσδοκόμενη ανθεκτική ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη. Εκεί τονίστηκε η ανάγκη τα κράτη να θεωρούν τον πολιτισμό ως δημόσιο αγαθό επίσης και όχι ως κόστος, θα επανέλθουμε σε αυτό. Να υπάρχουν ίση όροι ανταγωνισμού για τους δρόντες του πολιτισμού, διότι η αλήθεια είναι ότι ο τομέας δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, για παράδειγμα. Να ενσωματωθεί ο πολιτισμός ως αναπόσταστο μέρος πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη συγκεκριμένων, να υπάρξει επιτέλους μια πιο διεθνώς αναγνωρισμένη δομή στατιστικών για να μπορούμε να ξέρουμε καλύτερα τι γίνεται στο πολιτισμό. Άρα και εκεί θεωρήθηκε ο πολιτισμός ένα πολύ σημαντικό μοχλό ανάπτυξη και συγκεκριμένα βιώσιμης ανάπτυξης. Ερχόμενοι τώρα ακόμα λίγο πιο στενά και κοντά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως έχει περιορισμένες δικαιοδοσίες στο επίπεδο του πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι κατά βάση υπόθεση των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά παράγει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες γενικότερες στρατηγικές. Πιο πρόσφατη είναι του 2018 με την λεγόμενη νέα ατζέντα για τον πολιτισμό, που έχει τρεις στρατηγικές περιοχές βασικές. Την κοινωνία, με στόχο την αξιοποίηση της δύναμης του πολιτισμού και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας για την κοινωνική συνοχή και την ευημερία. Την οικονομία, με στόχο τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργικότητας στην εκπαίδευση και στην καινοτομία, τις θέσεις εργασίας και για την ανάπτυξη. Και η εξωστρέφεια, δηλαδή η ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πέρα από τις πολιτικές, ειδικά για τον πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχουν βεβαίως αναπεριόδους οι προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην περίοδο 2019-2024 και ανάμεσα στις προτεραιότητες είναι δύο που επηρεάζουν πάρα πολύ και τις κρατικές πολιτιστικές πολιτικές, που είναι η πράσινη μετάβαση. Όπως ξέρουμε, η Ευρώπη έχει θέσει το φιλόδοξο στόχο να είναι το πρώτο climate neutral, η πρώτη climate neutral ήπειρος στον κόσμο, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Και αυτά τα δύο, υπάρχουν και άλλοι τέσσερις, άλλες τέσσερις προτεραιότητες, αλλά δεν θα μπω σε αυτές τώρα. Αυτές οι δύο λοιπόν, η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, βλέπουν το πώς αντανακλώνται μετά στις εθνικές πολιτικές, π.χ. στην Ελλάδα τώρα, που έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται σταδιακά το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι δράσεις για τον πολιτισμό πρέπει σε συγκεκριμένα ποσοστά να σχετίζονται ακριβώς με την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Άρα υπάρχει εκεί μια πολύ συγκεκριμένη σχέση μεταξύ, ας πούμε, περιβαλλοντικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εθνικής πολιτικής σε πολιτιστικό επίπεδο. Αλλά όπως είπα πριν, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό σε συγκεκριμένες δράσεις, αλλά σαν ποσόστο στις σχέσεις με τις προτεραιότητες αυτές. Και να αναφέρω απλώς λίγο εν συντομία και μια άλλη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λεγόμενο νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, που έχει μεν το ίδιο πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό, αλλά έχει την φιλοδοξία να έχει μια οριζόντια επίδραση στο τι γίνεται και σε πολλούς τομείς έρευνας και της δημιουργικής οικονομίας, που έχει τρεις βασικές αξιακές περιοχές στο New European Bauhaus: η βιωσιμότητα, από τους κλιματικούς στόχους μέχρι την κυκλικότητα, η κυκλική οικονομία δηλαδή, τη μηδενική ρήπανση και τη βιοποικιλότητα, την αισθητική, δηλαδή ότι πρέπει αυτά που παράγουμε να έχουν ένα ιδιαίτερο στυλ πέρα από τη λειτουργικότητα, να είναι όμορφα και λειτουργικά, και η ένταξη και αξιοποίηση της διαφορετικότητας,
την ισότητα για όλους, την προσβασιμότητα και την προσιτότητα στον πολιτισμό. Άρα, συνοψίζοντας μέχρι εδώ, νομίζω δύο τάσεις βγαίνουν. Το πρώτο είναι μια προσπάθεια διασύνδεσης των πολιτιστικών πολιτικών με αυτό που θα έλεγε κανείς το mainstream της πολιτικής, τους κεντρικούς πυλώνες και άξονες της πολιτιστικής πολιτικής. Αυτό το λέμε ένα mainstreaming, δηλαδή ότι προσπαθούμε να πούμε ότι ο πολιτισμός έχει αυτή την οργανική σχέση γενικότερα για την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα, και το τέλος είναι η σύνδεση με την ίδια την βιώσιμη ανάπτυξη. Και θα περάσω λίγο σε ακριβώς την ενσυντομία να θυμηθούμε λίγο τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης πριν δούμε συγκεκριμένα τη σχέση του πολιτισμού με αυτές. Εδώ έχουμε τους 17 στόχους που έχει ορίσει ο ΟΗΕ. Εντάξει, τα χρώματα είναι λίγο διαφορετικά στα κουτάκια, αλλά δεν πειράζει. Η βιώσιμη ανάπτυξη διατυπώθηκε σαν ιδέα πρώτη φορά με μια μορφή που την αναγνωρίζουμε σήμερα το 1987 στην έκθεση Brundtland. Μου στόχευε να θέσει ένα παγκόσμιο σχέδιο στο οποίο περιβάλλον και ανάπτυξη είναι αλληλένδετα συνδεδεμένα. Και ο βασικός ορισμός που διατυπώθηκε τώρα είναι αυτός που στην ουσία ισχύει και ακόμα σαν βασικός ορισμός, δηλαδή μια βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Άρα έχουμε δηλαδή μια, κατά κάποιο τρόπο μια διαγενειακή δικαιοσύνη που στηρίζει αυτή την έννοια της βιωσιμότητας και είναι πολύ σημαντικό. Και δρομολογεί την κατανόηση της αλληλένδετης φύσης της φτώχειας στην οποία η ανάπτυξη είναι η προτινόμενη απάντηση και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνονται μαζί δηλαδή οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον, τονίζοντας ότι και τα τρία είναι αλληλένδετα. Το 2015 επιτεύχθηκαν δύο σημαντικά ορόσημα στις παγκόσμιες πολιτικές βιωσιμότητας. Το ένα το ξέρουμε όλοι πλέον, νομίζω, είναι το COP21, η Συμφωνία του Παρισίου, και η πρόταση, η άλλη, η πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τα Sustainable Development Goals, τα οποία τα βλέπετε εδώ στο πίνακα, οι οποίοι επικυρώθηκαν το 2016. Μια ολιστική προσέγγιση της βιωσιμότητας, όπως έλεγα. Το COP21 από την πλευρά του κατέδειξε με σαφήνεια την πεπερασμένη ικανότητα των οικοσυστημάτων να απορροφούν τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας πριν φτάσουμε σε σημεία καμπής που λίγο πολύ έχουμε φτάσει με καταστροφικές συνέπειες. Και βεβαίως οι τελευταίες αναφορές του IPCC, του Intergovernmental Panel on Climate Change, περιέχουν μια ακόμη πιο επίγουσα προειδοποίηση τον χρόνο που απομένει ώστε να μειώσουμε πολύ ρίζικα τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να έχουμε κάποια ελπίδα να μην ξεπεράσουμε πάρα πολύ την αύξηση της θερμοκρασίας από τον στόχο του 2015 που ήταν 1,5 βαθμός Κελσίου. Εδώ δεν θα μείνω πολύ σε αυτό, απλώς δείχνω για παράδειγμα που βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε σχέση με την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Να πω ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει πετύχει ακόμα όλους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως βλέπετε από εδώ, βέβαια έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να κάνουμε και γίνεται πλέον και μια προσπάθεια διασύνδεσης των στόχων με τις εθνικές πολιτικές. Τώρα υποτίθεται ότι τον Ιούνιο-Ιούλιο θα γίνει μια τέτοια συγκροτημένη αναφορά που θα συνδέει τη στρατηγική ανάπτυξης με τους στόχους. Πάμε λίγο πιο κοντά στο βασικό μας θέμα, που είναι η σχέση του πολιτισμού με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και είναι μια παράδοξη σχέση. Γιατί αφενός ο πολιτισμός δεν είναι ανάμεσα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν υπάρχει στόχος συγκεκριμένα για τον πολιτισμό και ούτε ο πολιτισμός είναι ένας από τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Πάρα πολλοί προσπαθούν να επιχειρηματολογήσουν ότι θα έπρεπε να είναι ένας της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά πάντως δεν είναι. Απ' την άλλη όμως υπάρχει μια γενικευμένη αναγνώριση ότι οι πολιτικές για τον πολιτισμό και οι φορείς του πολιτιστικού τομέα μπορούν και εγώ θα έλεγα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη πολλών από των στόχων.
οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να το κάνουν είναι σύνθετος, δεδομένου ότι ο ίδιος ο τομέας περιλαμβάνει συγκεκριμένους υποκλάδους, όπου ο καθένας μπορεί να είναι πιο σχετικός με τον έναν ή με τον άλλον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης. Και βεβαίως τώρα ο ρόλος μας είναι να βρούμε τις συγκεκριμένες διεπαφές μεταξύ της πολιτιστικής δράσης και των στόχων, όπως την ισότητα των φύλων, για παράδειγμα, ή την ποιότητα εκπαίδευση για όλους, ή τις δυνατές κοινωνίες, ή την υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση. Σε όλα αυτά τα πράγματα, πέρα από τα προφανή, όπως είναι η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ή η πρόσβαση στην ποικιλότητα του πολιτισμού, είναι πράγματα και άλλα πολλά, στον οποίο μπορεί να παίξει ρόλο σημαντικό ο πολιτιστικός τομέας. Και πολλές μελέτες αυτό το διάστημα εστιάζουν στις επιδράσεις του πολιτισμού και των πολιτιστικών φορέων σε συγκεκριμένους στόχους. Και να πούμε, και όπως έλεγε και ο τίτλος της ομιλίας, ότι αυτή η σχέση και η δράση είναι βεβαίως αμφίδρομη, διότι και ο πολιτιστικός τομέας μπορεί να συμβάλλει, αλλά και οι στόχοι δημιουργούν ένα πλαίσιο για την ουσιαστικότερη συμμετοχή του πολιτισμού σε κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Άρα, νομίζω είναι μια σχέση που πραγματικά και τα δύο κομμάτια εμπλουτίζονται και διευκολύνονται στο να βρουν συγκεκριμένες δράσεις. Και όπως έλεγα, πολλές μελέτες αυτή τη στιγμή, αναφέρω ένα, το Voices of Culture, ένα brainstorming report, τονίζει τη συμβολή του πολιτισμού στη συμπεριληπτική και διαβιοεκπαίδευση, στην οικονομική ανάπτυξη και στην δημιουργία εργασιακών ευκαιριών και στη δημιουργία βιώσιμων, συμπεριληπτικών και ανθεκτικών πόλεων. Και ειδικά για τις πόλεις υπάρχει μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία που τονίζει το πώς η βιώσιμη ανάπτυξη σε επίπεδο πόλης μπορεί και πρέπει να στηριχθεί επάνω σε πολιτιστικές πολιτικές. Και τέλος, βεβαίως, έχουμε εδώ στον πίνακα, βεβαίως, δεν μπορούμε να τα δούμε τώρα στην λεπτομέρεια, θα μας έπαιρνε πολλή ώρα, τις συγκεκριμένες δείκτες που έχει αναπτύξει η UNESCO για να μπορούμε να σκεφτούμε πρακτικά και τεχνικά εν τίνει μέτρο το πώς πολιτισμός και στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης μπορούν να διαρθούν μαζί. Άρα, συμπερασματικά, υπάρχει ένας πλούσιος και τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος γύρω από τη σχέση πολιτισμού και των στόχων, μια σχέση που αξίζει να τονιστεί, όπως είπα πριν, ότι είναι αμφίδρομη. Σε μία κατεύθυνση, οι φορείς και οι πολιτικές του πολιτιστικού τομέα μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια επίτευξης των στόχων. Στην άλλη, οι στόχοι αποτελούν ένα καθολικά αποδεικτό πλαίσιο. Όλες οι χώρες του κόσμου έχουν προσυπογράψει τους στόχους, που μπορεί να βοηθήσει τους φορείς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών να διαμορφώσουν συγκεκριμένες δράσεις. Έτσι, να κάνω τώρα ενδιάμεσα μια μικρή σύνοψη μέχρι στιγμής. Έχουμε δει ότι ο πολιτιστικός τομέας είναι σύνθετος, δύσκολο να τον ορίσουμε, αλλά με μια οριζόντια επίδραση στην κοινωνία, στην οικονομία, αλλά και, όπως θα δούμε παρακάτω, και με μεγάλη σχέση και με το περιβάλλον. Σημαντικός ως πεδίο κατ' ουσίαν της δημοκρατίας, διότι μέσα από τη συμμετοχή μας στο πολιτισμό επεξεργαζόμαστε αυτά που θεωρούμε σημαντικά και ερχόμαστε σε επαφή με αυτό που άλλοι θεωρούν σημαντικά. Η αξία του πολιτισμού έχει να κάνει, όπως είδαμε, με πάρα πολλούς κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους, κάποιοι που είναι πιο εργαλειακοί, δηλαδή αυτά τα ωφέλη τα εργαλειακά που μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη ευρύτερων στόχων στην οικονομία, στην εργασία, στην καινοτομία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική συνοχή. Εργαλειακά, διότι βεβαίως οι στόχοι αυτοί είναι πέρα από την άμεση εγγενή εμπειρία και αξία της ίδιας της τέχνης, για το οποίο θα έρθω λίγο παρακάτω, βεβαίως. Στις μέρες μας, το πλέον, θα έλεγα, συγκροτημένο σύνολο στόχων είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, και όπως είδαμε υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον στη θεωρία και στη πράξη για τη διαμόρφωση πολιτιστικών πολιτικών που να εκφράζονται μέσα από τον φακό των στόχων αυτών. Ας έρθουμε τώρα λίγο πιο κοντά στην ίδια τη λειτουργία του πολιτισμού.
Και αν και υποστηρίζω, ξέρω ότι κάποιοι εδώ μέσα δεν συμφωνούν, αλλά θα το ρωτήσουν στο τέλος, εγώ υποστηρίζω μια απαραίτητη πολιτιστική φορείς να έχουν μια ολιστική προσέγγιση της βιωσιμότητας, αυτή που προσφέρει και προτείνει, επιτρέπει η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε ότι την περίοδο που διατρέχουμε αυτή τη στιγμή, αυτό που μας απασχολεί περισσότερο είναι βεβαίως η κλιματική κρίση. Είναι ένα ζήτημα πραγματικά υπαρξιακό, το οποίο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και είναι αυτό που έχει επικεντρώσει βεβαίως την προσοχή των πολιτιστικών τομέων. Και εδώ βεβαίως δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις συγκεκριμένες επιπτώσεις του ιδίου του τομέα πάνω στην κλιματική κρίση. Έχουμε κάποια επιμέρους στοιχεία, είναι και κάποιοι οργανισμοί όπως για παράδειγμα ένας πολύ σημαντικός φορέας, η Julie's Bicycle στην Αγγλία, που κάνουν συγκεκριμένες μελέτες, αλλά μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιδράσεων του πολιτισμού στην κλιματική κρίση δεν έχουμε. Έχουμε κάποια προσματικά στοιχεία, ξέρουμε για παράδειγμα ότι μια ταινία μεσαίου προϋπολογισμού παράγει περίπου 3.000 τόνους διοξίδιου του άνθρακας από όλες τις διάφορες λειτουργίες. Ξέρουμε ότι ο τομέας της ψυχαγωγίας και των μέσων ενημέρωσης, τηλεόραση, gaming, streaming, ψυχαγωγία, εφημερίδες κτλ. Αντιπροσωπεύει περίπου το 1,2% των παγκόσμιων εκπομπών και το 3% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ξέρουμε ότι στην Μεγάλη Βρετανία πριν από το COVID τα φεστιβάλ και μόνο παρήγαγαν 100 κιλοτόνους διοξίδιο και 23.000 τόνους απόβλητα. Ξέρουμε ότι περίπου το ετήσιο παγκόσμιο αποτύπωμα άνθρακα των οικαστικών τεχνών είναι περίπου 70 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου και εδώ βεβαίως μετράμε και τις μετακινήσεις του κοινού που πάει να επισκεφθεί εκθέσεις, φεστιβάλ, μπιενάλε και ούτω καθεξής. Ένας σημαντικός media artist, το Memo Atkin, έχει εκτιμήσει ότι μια μέση συναλλαγή, ειδικά για την παραγωγή και το κόψιμο ενός NFT, non-fungible token, όλοι έχουμε ακούσει τελευταίως για αυτήν την διάσταση αγοράς τέχνης, παράγει περίπου 48 κιλά διοξίδιο του άνθρακα, το κάθε minting ενός NFT. Για παράδειγμα, μια πτήση οικονομική θέση Θεσσαλονίκη, Αθήνα, παράγει 100 κιλά, άρα είναι πολύ. Και γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι ο τομέας σίγουρα έχει επίδραση και σίγουρα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Θα μιλήσουμε λίγο τώρα για κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές. Θα ακούσουμε και λίγο, για να μην μιλάω μόνο εγώ, για ένα σημαντικό καλλιτέχνη, ελπίζω να δουλέψει στο βίντεο, ο Όλαφορ Ελίασον, απόσπασμα από μια συνέντευξη που έκανε για τη στέγη σε ένα πρόγραμμα που είχαμε Climate Culture, που θα μιλήσει λίγο για τον ρόλο της τέχνης στην αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης. Αυτό είναι ένα έργο του Ελίασον, λέγεται Ice Watch, και είναι κομμάτια από παγόβουνα τη Γρυνλανδία που τα είχε εκθέσει, όχι τα ίδια κομμάτια βεβαίως, και στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Η ιδέα ήταν το κοινό σε αυτές τις πόλεις να έρθει σε επαφή με αυτό το πράγμα physically, να το αισθανθεί, να το κουμπίσει, να το ακούσει, να το αγκαλιάσει, που μιλάμε για το λιώσιμο των πάγων, και βεβαίως να το δει να λιώνουν. Οπότε ας ακούσουμε. I know that very often we have situations where people feel disempowered. They feel that, oh my God, well, that doesn't really matter. Can I as a single person, what can I do? It doesn't matter. Why don't the big companies? Why don't the politicians? And yes, I completely agree. They have to do most because they are the biggest. They should. But it's more also for the sake of society and the overall moving ahead, the believing in the future more than just letting go of it. I think this is where art, for instance, have something to contribute with. Making the impossible possible, making the invisible visible, making the sort of the notion of out of reach, on the other side of the horizon, accessible and inside the horizon. One example I have worked with is called Ice Watch, where I took glacial pieces of ice from Greenland and I put them on the street somewhere, for instance, in Paris during the COP in France. It's very straightforward to touch with your hands and your cheek what the politicians are talking about. To hold hands with the data in a way so you physically have a relationship with it.
I think this can be very convincing. I think it can be quite touching, quite literally, and also emotionally. How should I say? Well, this is just beyond, right? This sounds like science fiction. But I'm afraid it's not science fiction. And art is one area where we are trying, I think, to articulate what is unimaginable, to make it imaginable, to make it real. And of course, there's a lot other than artists, and I should not, of course, only talk about myself in theory, in philosophy, in literature, in many, many fields, not at least in culture. Things are happening. And I would like to say they are inclusive. They believe in the relationship of thinking and doing and action, activism. There is something happening now. And please don't underestimate your own potential as a stakeholder in that. Take upon yourself to believe in utopia, believe in the future, make it real. And see, now this is an interesting question. This is an interesting discussion. How do we make what is impossible possible? Because if we look at the way that the world seems to be committing, I mean, the politicians and the big companies and so on and so forth, it is clear that something like the Paris Agreement, where I did the ice watch, it's going to be really hard to meet the ambition, right? The claimed goal of 2030, 2050, so and so much percentage. Everybody's talking about, well, we're going to do it all at the last minute. Because we might as well so cash in up until now. I don't know if I would bet on that solution. I don't know whether we are going the right way. So here I am with you as an artist. I'm not doing everything right. I can promise you that. But I'm taking my small battles as well as talking like on more abstract occasions like this. I had an exhibition in Japan 1 year ago, and my artworks, some of them are larger works that they go in big crates and they are normally sent then to Japan. And we reconsidered at my studio in Berlin together with the team. But how do we do a show in Japan reconsidering the way of doing it? So we sent it by train. We looked a lot into how to do it. And surprisingly, a lot of people said, no, that's not possible. But it turns out, of course, it was possible. It was not even difficult. It was even cheaper. And on top of that, there was this notion of maybe we build it locally. Maybe we don't go there to install it. Maybe we change the way we do things altogether. What is my point is, it was actually possible. Even I admittedly thought, well, it's probably not going to be as good as a show, because it's so difficult. But it was. It was probably even better because the felt feeling of having achieved an exhibition on the other side of the world with a much less environmental footprint, it made the show better. It was a qualitative measure that gave the show agency that it would not have had otherwise. So it took something which was very abstract. I didn't even see it coming. It gave me confidence in an artistic practice where a sense of responsibility, a sense of felt responsibility, you know, ideology maybe, was applied onto action, and it was great. Οπότε ακούσαμε από τον Ελίασον, νομίζω, δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο, ότι είναι η τέχνη και ευρύτερα ο πολιτισμός, είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να επιδιώξουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Μπορούμε να ονειρευτούμε, μπορούμε να θέσουμε στόχους που μπορεί να μην είναι πάντα πρακτικοί, αλλά που δημιουργούν μια ενέργεια στην κατεύθυνση που θέλουμε. Αυτό είναι το ένα πράγμα που νομίζω πολύ σημαντικό από αυτό που είπε. Και το δεύτερο, στο οποίο θα έρθω λίγο περισσότερο τώρα, είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα. Και θα έρθω λίγο τώρα σε αυτή τη συστημική αλλαγή, διότι είναι πολύ ωραία και καλά να λέμε ότι θα δημιουργήσουμε έργα τέχνης τα οποία είναι εμπνευστικά ή παρακινούν σε δράση, αλλά πρέπει οι ίδιοι φορείς να κάνουν πράγματα και τι μπορούν να κάνουν. Θα πολύ σύντομα να δώσω έτσι πέντε, να σας περιγράψω τα πέντε σκέλη του περιβαλλοντικού προγράμματος της Στέγης, τα ξέρω καλύτερα, αλλά νομίζω ότι τα ίδια βασικά ισχύουν για όλους τους φορείς. Το πρώτο σκέλος είναι βεβαίως η οργανωτική αλλαγή. Πρέπει να αλλάξει ο κάθε οργανισμός τον τρόπο που λειτουργεί διοικητικά,
από πλευράς της εμπλοκής των εργαζομένων και τα λοιπά. Δηλαδή πρέπει να δημιουργηθούν μια εσωτερική δομή και σχέση των ίδιων των ανθρώπων των εταιριών με την ιδέα της βιωσιμότητας, με διάφορους τρόπους, και εκπαιδευτικά και θέτοντας στόχους και βάζοντας τα μέσα στην ίδια τους στόχους διαχείρισης και τα λοιπά. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή πρέπει ο οργανισμός να γίνει ο οργανισμός που στοχεύει στη βιωσιμότητα. Το δεύτερο σκέλος, επίσης πολύ σημαντικό, είναι η επιχειρησιακή αλλαγή. Όπως έλεγε ο Ελίασον, πρέπει να βρει κανείς διαφορετικούς τρόπους να κάνει αυτά που έκανε πριν και ενδεχομένως κάποια πράγματα να μην τα κάνει. Και εδώ είναι βεβαίως το πολύ δύσκολο σημείο, ότι ο κάθε οργανισμός θέλει να κάνει το πρόγραμμά του, θέλει να δείξει τα πράγματα που θεωρεί ότι έχει ενδιαφέρον να δείξει. Αλλά μπορεί μερικές φορές να πρέπει να μην το κάνει, εάν το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Οπότε εδώ μιλάμε για το πώς χειριζόμαστε τις περιοδίες, για το τι φωτισμό χρησιμοποιούμε, για το πώς κάνουμε ανακύκλωση, πώς κάνουμε επανάχρηση στοιχείων, το πώς περιορίζουμε π.χ. τη χρήση πλαστικών και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα πράγματα που πραγματικά μπορεί ο κάθε οργανισμός να κάνει και να μειώσει το δικό του αποτύπωμα. Το τρίτο σκέλος, πολύ σημαντικό, είναι το πρώτο που ανέφερε και ο Ελίας, είναι η παραγωγή περιεχομένου. Δηλαδή το περιεχόμενο που παράγουμε ως πολιτιστικοί φορείς είναι ένα περιεχόμενο που εμπλέκει το κοινό σε μια κατανόηση και μια συζήτηση γύρω από τα θέματα της κλιματικής κρίσης και θα έλεγα εγώ γενικότερα της βιωσιμότητας. Τέταρτο στοιχείο είναι η επικοινωνία. Οι πολιτιστικοί φορείς είναι φορείς επικοινωνίας, ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία. Στην ουσία γίναμε μηδιακοί οργανισμοί και καταλάβαμε λίγο περισσότερο για τη δύναμη που έχουμε να επικοινωνούμε. Αυτήν την επικοινωνιακή δύναμη πρέπει να την στρατεύσουμε για τον σκοπό αυτό. Και το πέμπτο και επίσης πολύ σημαντικό είναι οι συνέργειες. Γιατί βεβαίως οι πολιτιστικοί οργανισμοί κινούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν ασχολούνται ούτε με τα συστήματα ανακύκλωσης, ούτε με τις δημόσιες μεταφορές, ούτε με τις πηγές ενέργειας, ούτε με όλα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ομάδες και ομάδες πίεσης προς τις κυβερνήσεις ή τους δήμους ή οτιδήποτε, αλλά και ομάδες συνέργειας για καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων. Άρα για μένα αυτά είναι τα πέντε βασικά στοιχεία τα οποία μπορεί ο κάθε οργανισμός πολιτιστικός ή και ευρύτερα πολιτιστικός να εφαρμόσει. Και που πρέπει σιγά σιγά να εφαρμόσει και που θα έπρεπε βεβαίως και δεν έχει γίνει ακόμα ουσιαστικά πουθενά σχεδόν, παρά μόνο συστηματικά σε κάποιες χώρες, θα πρέπει σταδιακά αυτά να γίνονται κανόνες για τους οργανισμούς και όχι μόνο τους πολιτιστικούς οργανισμούς, αλλά δυστυχώς οι πολιτικοί είναι ακόμα λίγο πίσω από τις ανάγκες του κόσμου. Στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης, το οποίο μπαίνουμε τώρα, θέλω να μιλήσω λίγο για μια διάσταση που είναι βεβαίως προφανώς στο κέντρο του πολιτισμού, που είναι εκείνο της δημιουργικότητας. Όχι γενικά βεβαίως, αλλά σε μια προσπάθεια να αναδείξω κάποιες μορφές που μπορεί η δημιουργική διαδικασία να πάρει όταν εσωτερικεύει την ανάγκη να διαπραγματευτεί το ιδανικό ενός βιώσιμου κόσμου. Και το εκφράζω επίτηδες έτσι, και όχι για παράδειγμα να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό η τέχνη ως πυρήνας του τομέα του πολιτισμού να διατηρεί την αυτονομία της τόσο στην κοινωνική όσο και στην θεσμική της διάσταση. Και αν και πιστεύω ότι η συνύφανση των πολιτιστικών πολιτικών και οι στόχοι θα έπρεπε να είναι η βασική λογική που θα διέπει τις πολιτικές σήμερα, αυτό δεν σημαίνει ότι η ίδια η τέχνη πρέπει να γίνει φερέφωνο των πολιτικών. Τουναντίον, εάν μπορεί η τέχνη να κινητοποιήσει την κοινωνία, αυτό θα είναι εφικτό μόνο στο βαθμό που συνεχίζει να εκφράζει κριτικές προκλήσεις και να ξεπερνάει τις πολιτικές, οι οποίες όπως ξέρουμε είναι πάντα προϊόν συμβιβασμού. Όπως ακούσαμε τον Ελίασον να λέει νωρίτερα, η τέχνη αντίθετα μπορεί να στοχεύει στο να κάνει το αδύνατο δυνατόν. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι, ποιοι είναι οι καλλιτεχνικοί θεσμοί που χρειαζόμαστε σήμερα και τι είδους δημιουργικές διαδικασίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν, π.χ. σε αντίθεση με το μοντέλο της αγοράς ή της συνεχούς παραγωγής πολιτιστικών προϊόντων. Μια σύντομη απάντηση δική μου είναι η εξής. Μπορούσε να είναι πορώδεις θεσμοί.
Δηλαδή οι θεσμοί που δεν είναι κλειστοί σε ό,τι είναι έξω από τον έλεγχό τους και τη δικαιοδοσία τους, είτε είναι κοινότητες, είναι τομείς γνώσης και πράξεις δυναμικές. Δηλαδή είναι να είναι ανοιχτοί σε αυτό που είναι γύρω τους, να είναι ευέλικτοι, που να μπορούν να αντιδρούν γρήγορα σε αυτό που συμβαίνει τώρα, αλλά που να έχουν επίσης τη δυνατότητα να σχεδιάζουν σε χρονικές κλίμακες που να ξεπερνούν αυτό το ετήσιο πρόγραμμα που πρέπει να σχεδιάσεις, να παράξεις. Να έχουν δηλαδή ένα χρονικό ορίζοντα μακρύτερο. Να μην αισθάνονται δεσμευμένοι από υποδομές, αλλά να κατανοούν τη σημασία και των κοινωνικών υποδομών. Να μπορούν να δεχτούν αποτελέσματα που δεν είναι αντικείμενα προς κατανάλωση, αν είναι διαδικασίες. Και βεβαίως που να έχουν το δικαίωμα να πειραματίζονται και να αποτυγχάνουν και να ξαναπροσπαθούν καλύτερα. Και τέλος να είναι διαφανείς, με σαφώς επεκφρασμένο όραμα και ξεκάθαρες δομές διακυβέρνησης. Για μένα αυτά είναι τρία στοιχεία που πραγματικά θα συνέθεταν μια σύγχρονη εικόνα ενός πολιτιστικού φορέα. Σήμερα οι θεμελιώδεις προκλήσεις που διατυπώνονται από τα ζητήματα βιωσιμότητας αποτελούν ένα πεδίο στο οποίο η τέχνη μπορεί να μοιραστεί προβλήματα και μεθοδολογίες με άλλους κλάδους. Και πράγματι, εδώ και κάποια χρόνια βλέπει κανείς ολοένα και περισσότερα παραδείγματα διεπιστημονικών ομάδων που αναπτύσσουν projects όπου η σύμπραξη ερευνητών, επιστημόνων, τεχνολόγων, κοινωνιολόγων, κοινοτήτων και βεβαίως καλλιτεχνών είναι καθοριστικό στοιχείο. Και τέτοιες συμπράξεις είναι για μένα ένα μοντέλο, προφανώς όχι το μόνο, αλλά ένα μοντέλο για την σύγχρονη τέχνη που να είναι στρατευμένη γύρω από την έννοια της βιωσιμότητας, που και η βιωσιμότητα είναι μια διαπιστημονική έννοια. Αυτό υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία ότι πράγματι απαιτεί μια νέα μορφή οργάνωσης των ίδιων των φορέων του πολιτισμού, αλλά επίσης με νέες μεθοδολογίες παραγωγής, αλλά επίσης και μια νέα προσέγγιση και εμπλοκής του κοινού. Δηλαδή μια τέτοια διεπιστημονική project-based, θα έλεγα, προσέγγιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας μας αναγκάζει να ξανασκεφτούμε λίγο το μοντέλο, αλλά όπως είπα πριν, είναι πάρα πολύ κοντά στην ίδια τον τομέα προβληματισμού της βιωσιμότητας, όπου και πάντα τα θέματα βιωσιμότητας είναι σύνθετα. Έχουν και αξίες διαμαρτύρονται, τεχνικές λύσεις, κοινωνικές λύσεις και οικονομικές λύσεις, και το ίδιο βεβαίως μπορεί να συμβεί και στο τομέα του πολιτισμού. Και θα κλείσω με λίγα παραδείγματα κάποιων έργων πρόσφατων που θεωρώ ότι μπορούν να δείξουν λίγο κάποιες τέτοιες προσεγγίσεις. Το πρώτο, λοιπόν, δηλαδή δεν επιβιώνουν εκεί που υπάρχει μεγάλη ρήπανση, και είναι επίσης κάτι σαν φίλτρα, μικροσκοπικά φίλτρα, συστήματα φίλτρα ρίσματος. Τώρα τα clamps είναι κάποια τεχνητά προφανώς όστρεχα που έχουν κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμο πλαστικό, που έχουν μέσα μικρά ηχιάκια τα οποία συνδέονται με μετρητές που είναι μέσα στη λιμνή, στη θάλασσα, στο ποτάμι, σε οτιδήποτε, που μετράνε τη μόλυνση του νερού. Και ανάλογα με τα δεδομένα που παράγει ο μετρητής, διαμορφώνεται και ο τελικός ήχος, που σε πολλές πολύ χαμηλές συχνότητες παράγει μια κίνηση του χτενιού, και σε ψηλότερες συχνότητες παράγει έναν ήχο. Οπότε έχουμε ένα ηχητικοκινητικό έργο, το οποίο κατά κάποιο τρόπο απεικονίζει τα επίπεδα μόλυνσης ενός στοιχείου υδάτινου κοντά. Ανάτο. Όχι, το είδαμε για λίγο. Εντάξει, φεύγει. Δεν πειράζει. Ένα δεύτερο παράδειγμα, για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στο design, είναι ένα πρόσφατο σχετικά έργο της Λιδίας Καλλιπολίτης, το Climate House του 2020, το οποίο εξετάζει τα έξυπνα συστήματα εξαερισμού, τα grow rooms, δηλαδή χώρους φύτευσης εσωτερικούς, μικροβιακές οικιακές κουζίνες, ότι μέσα στην εποχή του Internet of Things, όταν τα σπίτια μας σιγά σιγά γίνονται πομπή δεδομένων για τη ζωή μας, που μετά αυτά τα δεδομένα εκμεταλλεύονται επίκυλο τρόπο. Οπότε η Καλλιπολίτη προσπαθεί να βρει συστήματα φυσικά, το οποίο να αντικαταστήσουν αυτά τα ψηφιακά συστήματα, άρα αποκόπτοντάς μας από αυτήν την εκμετάλλευση των δεδομένων μας με τρόπους φυσιολογικούς. Άρα έχουμε εδώ γενικότερα ένα σύνθετο το έργο που εντάσσει και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και μιας στάσης αντίστασης στην εκμετάλλευση των δεδομένων μας.
Ένα άλλο κοντινό παράδειγμα, τον Space 10, είναι ένα grow room, ένα έργο του 2017. Το Space 10 είναι ένα εξάρτητο εργαστήριο που υποστηρίζεται από το IKEA. Το ενδιαφέρον εδώ είναι για την αυξανόμενη τάση της αστικής, κυπουρικής και θα έλεγα αγροτικής παραγωγής, δηλαδή πώς μπορούμε στις ίδιες τις πόλεις και τις κοινότητές μας να παράγουμε προϊόντα. Το ενδιαφέρον εδώ είναι αυτή η κατασκευή, είναι ανοιχτή κώδικα, δηλαδή ο καθένας μπορεί να κατεβάσει τα σχέδια και να το χτίσει και πράγματι έχουν γίνει διάφορα παραδείγματα του grow room σε πάρα πολλές πόλεις. Αλλά εδώ έχουμε συνδυασμό ενός έργου που επηρεάζει και την κατανάλωση, επηρεάζει τα συστήματα διατροφής και βεβαίως είναι ανοιχτού κώδικα όπως είπα, άρα προσβάσιμο σε όλους. Και κλείνω με ένα project που τρέχει τώρα, ένα project είναι της στέγης στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, της ελληνικής ομάδας της HyperConf. Αυτό είναι ένα project που γίνεται στην Τίνο. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα καλλιέργειας, βιώσιμης τεχνολογίας και σύνδεσης με την τοπική κοινωνία. Οι HyperConf έχουν πάρει ένα χωράφι εδώ στην Τίνο, στην περιοχή Λιβάδη στη Τίνο. Έχουν φυτέψει αράπικο φιστίκι. Από το αράπικο φιστίκι παράγουν προφανώς αράπικα φιστίκια, αλλά με τα φιστίκια παράγουν και biodiesel. Με το biodiesel τροφοδοτούν έναν προτζέκτορα. Ο προτζέκτορας θα προβάλλει τον Οκτώβριο θα γίνει το φεστιβάλ, ένα μικρό φεστιβάλ ταινιών, μικρού μήκους με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, στο ίδιο το χώρο του χωραφιού. Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με προηγμένες αισθητήρες, υγρασίες, θερμότητας κτλ. Δηλαδή είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που συνδυάζει smart agriculture με μια κυκλικότητα στην παραγωγή και μια σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project. Εδώ στο σχέδιο βλέπουμε και το έτσι που το σχεδιάζουν τώρα αυτό το αντικείμενο που περιέχει και τις αισθητήρες και τον προβολέα που προφανώς είναι εμπνευσμένο και από τα geodesic domes του Buckminster Fuller που να πω ότι είναι από τους πρώτους που έτσι εφαρμόσαν ένα διεπιστημονικό design. Και κλείνοντας λοιπόν με την έννοια μιας επιμέλειας του πλανήτη, ποικιλοτρόπος. Δεν υποστηρίζω βεβαίως ότι αυτές οι τεχνικές είναι οι μόνες που πρέπει να εφαρμοστούν στη τέχνη. Λέω ότι είναι ένα παράδειγμα το πόσο η πολιτιστική παραγωγή και η δημιουργικότητα σήμερα ακουμπάει στους τομείς και της καινοτομίας της τεχνολογικής και της κοινωνικής τεχνολογίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ξεχωρίζω έτσι έξι θέματα που νομίζω είναι χαρακτηριστικά. Η δημιουργία υποθετικών αφηγημάτων. Τώρα αυτό μεταφράζω εδώ ένα όρο speculative narrative που δεν έχω βρει ακόμα τον σωστό όρο στα ελληνικά για το speculative. Αν έχει κανείς μια πρόθεση θα ήμουν ευγνώμων. Οι διατομεακές συνεργασίες και ο πολλαπλασιασμός των εισρωών περιεχομένων και των οπτικών στην καλλιτεχνική δημιουργία, η εμπλοκή με ζητήματα σύγχρονα, καινοτομία, αισθητική αποσταθεροποίηση, γιατί παράγονται αντικείμενα και συνθήκες που δεν είναι αυτές που είμαστε συνηθισμένοι που περιμένουμε και νέες μορφές εμπλοκής του κοινού, που βάζει και το κοινό σε μια πιο διαλογική σχέση με το έργο γύρω από τα θέματα βιωσιμότητας. Κλείνοντας να πω ότι ο πολιτισμός είναι ένα δημόσιο αγαθό. Ένα δημόσιο αγαθό το οποίο συνδέεται πικροτρόπως με την βιωσιμότητα που και η βιωσιμότητα προσπαθεί να προστατεύσει τα δημόσια αγαθά που θα κάνουν τη ζωή όλων μας. Ελπίζουμε πιο ίση, πιο εφικτή σε πολλές περιπτώσεις και καλύτερη για όλους. Η διάχυτη παρουσία του πολιτισμού που ξεκίνησα την παρουσίαση μπορεί να μοιάζει με αδυναμία γιατί είναι ένα πράγμα που είναι δύσκολο να το περιορίσεις και να το ορίσεις. Αλλά αντίθετα εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στρέψουμε το εύρος της σημασίας του πολιτισμού σε μια δύναμη και πραγματικά να γίνει μια βάση, ένα πραγματικό στοιχείο που να υποβοηθήσει την βιωσιμότητα και πιστεύω ότι αυτό είναι σήμερα το βασικό πλαίσιο που θα έπρεπε να διέπει τις πολιτικές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και θα χαρώ να έχουμε ερωτήσεις ή συζήτηση. Ήταν η ομιλία του Χρήστου Καρά, εκτελεστικού διευθυντή της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στο κτήμα Γεροβασιλείου και στο podcast «Αμπελοφιλοσοφίες». Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.